η αντίστροφη μέτρηση για τα F-35 στην Ελλάδα. Το πρώτο βήμα για την προμήθεια F-35 από την Ελλάδα έγινε στην Γερουσία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, Ρόμπερτ Μενέντες, να ανακοινώνει ότι έδωσε την έγκριση για την πώληση. Μιλώντας στο Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον, ο Μενέντες δήλωσε ότι η Ελλάς μοιράζεται τις ίδιες αξίες για τη δημοκρατία με τις ΗΠΑ. Και κυρίως η χώρα μας δεν είναι εχθρική απέναντι στους γείτονές της, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Το έκανε όχι επειδή είμαι θαυμαστής του ελληνικού λαού, το έκανε επειδή αυτή είναι μια χώρα που μοιράζεται τις αξίες μας και είναι ευθυγραμμισμένη μαζί μας σε σημαντικούς τομείς, προσέθεσε. Ακόμη και αν η Τουρκία υπό τον Ερντογάν ήταν η Τουρκία που θα θέλαμε να είναι, ένα κοσμικό κράτος με ισχυρές αξίες του ΝΑΤΟ, με το οποίο θα μοιραζόμασταν τις αξίες μας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και τότε θα χρειαζόμασταν μια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο γερουσιαστής έθεσε το ερώτημα εάν είναι ορθό για την Ελλάδα να έχει αυτήν τη σχέση με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, για να δώσει αμέσως μετά την απάντηση. Λοιπόν, περιμένετε ένα λεπτό. Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει αμερικανική παρουσία στον κόλπο της Σούδας? Θέλετε να χτυπήσετε μια χώρα που έχει τέτοια αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη? Πιστεύεις πραγματικά ότι είναι έξυπνο? Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να κάνεις κάτι από αυτά, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Ελλάς δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει τελικά την Τουρκία, οπότε είναι σίγουρα ανταγωνιστικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων σχολίασε τη συνέχιση της παρανόμου κατοχής της Κύπρου, καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να επιδείξει μια πιο στεναρή στάση και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία. Αυτό που είναι απαράδεκτο είναι ότι για σχεδόν μισό αιώνα το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο είναι το βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μέρος που έχει γίνει αντικείμενο εισβολής και κατοχής, που έχει δυσανάλογο αριθμό τουρκικών στρατευμάτων σε σύγκριση με οποιαδήποτε ασφάλεια ενδέχεται να χρειάζεται. Αν μη τι άλλο, έχει επιθετικές δυνατότητες κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιο πρόσφατες ενέργειες από τον Ερντογάν όσον αφορά στην Αμόχωστο, κάτι που παραβιάζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε ο Μενέντες, κατά χειροκροτούμενος.